υπάρχει κάποιο, να έρχεται κάποιο άλλο όπω αυτό να κάνει. Το έχουμε συζητήσει με εσά στο παρελθόν. Στείλατε επιστολέ. Έχει μια προϊστορία, πράγματι. Ναι, αλλά μείναμε στι επιστολέ και στι συζητήσει. Προσέξτε να δείτε. Έχετε στείλει σε μια σχετική επιστολή στον Υπουργείο, στη Διοίκηση, στου εμπορικού συλλόγου, στι ομοσπονδίε κτλ. Κτλ. Έτσι. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν με τι ενέργειε που κάνετε. Γιατί εγώ ακολουθώ εντολές. Με είπανε κάποια στιγμή δεν θα πηγαίνει πάλι ως εκεί, το συζητήσαμε, έτσι δεν και σταμάτησε να έρθει πάλι. Θέλω να πω ότι όσο και καλή διάθεση να υπάρχει από το άτομο μου, δεν είναι και δικιά μου δουλειά. Αν αύριο μετά το μας πούνε να κατεβαίνει ένας υπάλληλος όπως κατέβανε για να εξυπηρετήσει, πάλι θα στέλνουμε έναν υπάλληλο. Θα μας πείτε ποιος ήταν αυτός που σας είπε να μην σταθεί υπάλληλο εδώ. Είναι πείτε ένα θέμα διοίκηση. Δεν είναι θέμα. Ποιος ήταν αυτός που είπε όχι στην Αλεξάνδρα υπάλληλο και για ποιο λόγο είπε όχι στην Αλεξάνδρα υπάλληλο. Έχουν σταματήσει σε όλη την Ελλάδα να πηγαίνουν. Όπως πηγαίναν πάλι σε κάποια τέτοια γραφεία, έχουν σταματήσει να πηγαίνουν. Εκεί που πρέπει να σταματήσει, να σταματήσει. Εκεί πέρα όμως πραγματικά προσφέρει και έχει δουλειά, να μην σταματήσει. Αυτό προσπάθησα να πω. Πιστεύω ότι εκεί που πήγαινε κάποιος υπάλληλος, πήγαινε γιατί πιθανότητα υπήρχε δουλειά. Δεν πήγαινε έτσι. Ναι, καλά λέει άνθρωπος. Τώρα θα κλείσουμε όλοι, το θέλω. Έτσι. Εδώ έχουν γίνει περιστατικά, επειδή έχουμε ασχοληθεί με το θέμα, το έχουμε πει, το έχουμε αναφέρει με τον κύριο Τόμο, έχουμε ασχοληθεί έτσι εκτενώς. Έχει παρατηρηθεί, έχουν βρεθεί σε άλλες πόλεις, δεν θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα, όπου ο υπάλληλος δεν προσέφερε γιατί δεν υπήρχε πολύ ελεύθεροι επαγγελματίες. Κάνανε δύο έρευνες έτσι, δεν είναι όμως έτσι, δεν τα τσουβαλιάζουμε όλα μαζί. Κάνεις μία έρευνα, στην Αλεξάνδρα προσφέρει, έχει δουλειά. Φυσικά αυτά, και έχει. Αυτά τα έχετε σε άλλο νομό, κάποια άλλη πόλη έχει δουλειά. Εμείς όταν κάναμε την επιστολή, κάναμε μια οργανωμένη δουλειά, ζητήσαμε στοιχεία από το δικό σας το γραφείο για το τι προσφέρει εδώ πέρα ο υπάλληλος αρμόδιος του ΟΕΕ. Τα στείλατε βεβαίως, τα στείλατε όλα αναλυτικά. Παραδεχτήκατε κιόλας ότι πραγματικά και εσείς πιστεύετε ότι ο αρμόδιος υπάλληλος ο οποίος έρχεται εδώ πέρα κάνει πολλή δουλειά. Όχι απλώς κάνει δουλειά, κάνει πολλή δουλειά. Βγάλαμε μέσω όρο ότι εξυπηρετεί, αν θυμάμαι καλά, κοντά στα 40 άτομα τη φορά που θα έρθει. Δεν είναι λίγο. Καθόλου λίγα δεν είναι. Τώρα, επειδή σε κάποια άλλη πόλη. Σήμερα μπορεί να λογαριάζουν να πέσουν αυτοί σαν. Δεν ξέρω εγώ αν είναι στην Έδεσα, αν είναι στην Αριδαία, αν είναι στα Γιαννιτσά ή αν είναι κάπου αλλού. Επειδή εκεί πέρα πάνε 5 φορά από την τέτοια, να πάμε και να τα κλείσουμε όλα. Δυστυχώς όμως εμείς, να το ξέρουμε εδώ πέρα και το λέμε, έχουμε στείλει επιστολές. 2-3 επιστολές έχουμε στείλει, ούτε μία απάντηση έχουμε πάρει. Εμείς θα στείλουμε ακόμα μία επιστολή και από εκεί και πέρα θα υπάρξει και. Ας το πούμε, σε πρόσφυγε από το μόνο. Πριν να απαντήσετε, εσείς ως προϊστάμενος του ΟΕΕ, θυμάστε τα έγγραφα που μας στείλατε. Εσείς πράξατε σωστά, μας ενημερώσατε, όλα καλά. Και από εκεί πέρα εμείς κάναμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Εσείς ως προϊστάμενος που κρίνετε ότι πρέπει να υπάρχει εδώ πέρα υπάλληλος, στείλατε κάποια έγγραφα σε κάποιο. Κρίνετε ότι πρέπει να υπάρχει υπάλληλος, εσείς. Τι είπε, το έγγραφα μας έχει στείλει. Το θέμα κρίνω δεν είναι θέμα καθαρά δικό μου. Εάν σου λένε ότι δεν γίνεται να πάει ένας υπάλληλος εκεί, δεν γίνεται να πάει. Εσείς μπορεί να μου το λέτε από την κεντρική διοίκηση η οποία απέχει μερικά χιλιόμετρα πολλά από τον τόπο που έχουν το πρόβλημα, αλλά εγώ δεν το ξέρω. Θέλω και απαιτώ, γιατί αυτός είναι ο ρόλος σας τελικά, να απαιτήσετε να εξυπηρετηθεί μια ολόκληρη πόλη. Η οποία πόλη από το δικό σας το γραφείο είναι στα 25 χιλιόμετρα, ενώ αυτός που αποφάσισε είναι στα 100. Δηλαδή, ποιος γνωρίζει καλύτερα από εσάς το πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να ξέρω εσείς, πήρατε την υπογραφή σας να τη βάλετε σε ένα χαρτί που να λέει πρέπει με κεφαλαίο η Αλεξάνδρεια να έχει. Δηλαδή, εσείς σαν υπάλληλος του ΟΑΕ, αρκείστε σε αυτό που θα σας στείλουν, ναι. Αυτό ρώτησα και εγώ πριν. Δηλαδή, εσείς ως προϊστάμενος κάνετε το αντίστοιχο έργο, όπως το ανέτερο κλιμάκι, να το πω, που να ζητάτε ότι η Αλεξάνδρεια πρέπει να έχει. Γιατί δεν γίνει η Αλεξάνδρεια με περισσότερες επιχειρήσεις στην Άουσα να μην έχει υπάλληλο και η Άουσα να έχει δικό σε αυτόνομο γραφείο. Τι ποιο είναι το πρόβλημα,
Ναι, και όχι επάνω μια μέρα. Και κάποια στιγμή μεταξύ σοβαρού και αστείου θα σα είχε γίνει και μια πρόταση μέσα στα γραφεία στο γραφείο σα. Ωραία, α κλείσετε τη συνάδελφο σα, α κατεβούν οι πάλι τη συνάδελφο σα στο δικό στο γραφείο και α έχει δύο η νάουσα και δύο εμεί. Να μην έχει 7 η νάουσα. Α έχει δύο μέρε η νάουσα και δύο μέρε η Αλεξάνδρεια. Γιατί και πάρει το προσωπικό στην Πέδη και αξιοποιήσει το ακόμη καλύτερα, να ζητήσει τα χέρια. Και γυρίζετε και μα απαντήσετε ότι αυτά δεν γίνονται, δεν αποφασίζετε εσεί. Φυσικά δεν αποφασίζετε εσεί. Αλλά γυρνώ και λέω, συγγνώμη, Λουκιά. Και γυρνώ και λέω, γιατί τότε σα είχαμε πει. Ωραία, και εσεί ω προϊστάμενο δεν πρέπει να κάνετε όσε στατιστικέ τέτοιε κινήσει προκειμένου ο Αλεξανδρινό να μην παρέτε. Ήδη έχουμε την εφορία. Τρέμουν και για τον ΟΑΕ τώρα. Αύριο τι θα έχουμε. Ήταν να κλείσω και το ΙΚΑ. Το κρατιέται το ΙΚΑ ακόμα στο παρανοϊκό. Εσεί, αυτό που σα είπε και ο κ. Τατζάνη, ένα έγγραφο ω προϊστάμενο του ΟΑΕ νομού Μαθία, κάνετε και να λέτε ότι η Αλεξάνδρεια κρίνεται απαραίτητη η παρουσία του υπαλλήλου. Μία, δύο, τρει μέρε πριν. Το θέμα τη Αλεξάνδρεια είναι γνωστό και στη διοίκηση, είναι γνωστό παντού. Έτσι, εδώ και χρόνια παλεύατε να κάνετε δικό σα γραφείο εδώ πέρα. Έτσι, να υπάρχει. Εντάξει, είναι γνωστό. Δηλαδή, έχετε κάνει και σχετικά έγγραφα τα οποία έχουν κοινοποιηθεί στη διοίκηση κτλ. Κτλ. Είχαμε πάει στον κύριο Βουδόρη, εγώ και ο Ζαρτζάνης, τον μιλήσαμε και του είπαμε. Έτσι. Υποσχέσεων, υποσχέσεων και. Δηλαδή, τι θέλετε να σας πω. Αυτά είναι η δική μας η άποψη όμως. Κάποια διοίκηση θα πει αυτή είναι μία πλευρά. Ναι, ο προϊστάμενος το λέει το ίδιο. Έχει έγγραφο του προϊστάμενου. Άσε εγώ τι λέω. Εγώ θα πει εδώ, ακούσατε το μέλλον. Ο προϊστάμενος. Γιάννη, είναι αντίστροφο έγγραφο. Από πάνω προς τα κάτω, συγγνώμη κιόλα και το προς τα κάτω, δεν θα στείλει υπάλληλο. Από πάνω προς τα κάτω ήταν τίγρα. Πριν. Εντάξει, το λέμε γιατί θεωρούμε. Δεν ξέρω ποιον πρέπει να πάμε. Πρέπει να πάμε σε κάποιον βουλευτή. Δεν ξέρω ποιον πρέπει να πάμε. Πήγαμε ήδη. Ήρθα πρώτη φορά. Αβραάμ, πήγαμε και στον διοικητή που είναι στο προϊστάμενο στη Θεσσαλονίκη. Στείλαμε και τα έγγραφα που έπρεπε. Τον διοικητή δυστυχώς τον γνώρισε σε κάποια άλλη.